κάθε χρόνο τέτοια εποχή προκύπτει ένα ζήτημα με μυρωδιές στην πόλη, ανάλογα με την κατεύθυνση του αέρα. Κυρίως η μυρωδιά προέρχεται από τις κουτσουλιές οι οποίες πέφτουν στα χωράφια. Αυτή είναι μια διαδικασία απολύτως βιολογική. Τη χρησιμοποιούν οι αγρότες αντί για λιπάσματα. Είναι και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και θεμητό. Πολλοί παραπονιούνται και είναι, η αλήθεια είναι πολύ ενοχλητική η μυρωδιά, αλλά κρατάει ελάχιστα 1-2 ώρες, γιατί επειδή το ξέρουν οι άνθρωποι που το κάνουν, μόλις ρίξουν τις κουτσουλιές, τις δισκοσβαρνίζουν κατευθείαν, καλλιεργούν το χώμα, οπότε η μυρωδιά δεν διαρκεί πάρα πολύ. Εάν πεις να το εξαλείψεις, είναι σαν να θέλεις να κλείνεις τα μάτια στην βιολογική γεωργία. Το δίλημα είναι οι λιπάσματα ή οι κουτσουλιές. Και οι κουτσουλιές οι οποίες θα μείνουν, δεν θα ρίχνουν στα χωράφια, θα μείνουν στα πτηνοτροφεία ή οι κοπριές που θα μείνουν στα ματριά, δημιουργούν πρόβλημα με νητρικά στον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι δηλαδή σίγουρα πολύ καλύτερο να ρίχνουν στα χωράφια και για τον γεωργό ο οποίος έχει το άζωτο που χρειάζεται, αλλά και για το περιβάλλον, γιατί γλιτώνεις από τα νητρικά που δεν τα θέλουμε. Είμαι σίγουρος ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτή την κουτσουλιά ή την κοπριά, όλοι κάνουν απευθείας αμέσως καλλιέργεια του χωραφιού. Δηλαδή όσο μπορούν οι άνθρωποι φροντίζουν να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, να μην μυρίζει για πολύ καιρό, να μην υπάρχει αυτή η μυρωδιά. Για αυτήν ακριβώς την ενόχληση έχουν γίνει δικαστήρια και φυσικά οι αγρότες έχουν αθωωωθεί, γιατί αυτό που κάνουν είναι περιβαλλοντικώς θεμητό. Ως πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κλικής μπορώ μόνο να ζητήσω την κατανόηση των πολιτών του Κλικής για λίγες μέρες που θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία.